Αθλητικοί Σύμβουλοι, αγαπητοί δημότες, επί μία ώρα τον απολογισμό του Δημάρχου για τα πεδραγμένα της Δημοτικής Αρχής, δεν σας κρύβω ότι επιβεβαιώθηκε η διαμορφωμένη σε πολλούς δημότες άποψη ότι ο Δήμαρχος δεν ζει σε αυτόν τον τόπο. Βρίσκεται, θα το έλεγα έτσι ομά, εκτός τόπου και χρόνου. Λογοδοσία που επί της ουσίας ήταν μια ιστορική αναδρομή με ανούσιες απολογίες για την απραξία σου, την ανυπαρξία σου, την απουσία σου από αυτόν τον τόπο για το έλλειμμα διοίκησης, οργάνωσης και ανάπτυξης του πολλά υποσχόμενου καλλιτεχνικού Δήμου μας. Σου παραδώσαμε, όλοι οι συνεννούμενοι Δήμοι και κοινότητες, ένα Δήμο υγιή, στελεχωμένο, εξοπλισμένο, με πλεονάσματα, χωρίς υποχρεώσεις. Οι αλχημίες των συντακτών του κειμένου που μας διάβασες να δείξουν οφειλές εκεί που δεν υπάρχουν, ξεπερνάει κάθε όριο διαφθαρμένης φαντασίας και ακρίβειας. Κατάλαβε το Δήμαρχε, παρέλαβε στο καλύτερο Δήμο της Δυτικής Μακεδονίας και έναν από τους καλύτερους στην Ελλάδα. Έναν Δήμο πανέτοιμο να δεχτεί τον Καλλιδράτη. Με πιστοποιητικό διασφάλιση ποιότητας ISO, με διαχειριστική επάρκεια που δεν αντιλαμβανόσουμε την αξία της, με πρωταξικό σχεδιασμό, με περιβαλλοντικές μελέτες αναγκαίες για τη διαχείριση των λιμνών και των εκτάσεων γύρω από αυτές, τα γνωστά ζητήματα γύρω από τη λίμνη Βεργορίτιδα και Πεδρών και με πληθώρα μελετών. Δημότες σαν έτοιμους από καιρό για κάτι καλύτερο. Τους απογοήτευσες. Πολλοί ψάχνουν μονοπάτι για να την κάνουν. Στον προσδιορισμό της οριοθέτησης του Δήμου, επικαλέστηκε στο Παρικό, την Γέλη, το Φαράκι, τον Νηφαίο και το Κλειδί. Λες και εδώ έκανε σκόπιμα, λες και τους διάλειες. Διερωτήθηκες ποιες είναι οι εντυπώσεις τους και ποια είναι η απογοήτευσή τους. Τι έχεις κάνει για αυτούς τους οικισμούς. Νομίζω ότι έχεις αντιληφθεί το Παρικό, η Ανάργυρη, το Κλειδί και όλα αυτά που επικαλέστηκες σου έχουν δώσει μια εικόνα κατά τη διάρκεια των επισκέψεών σου. Νηφαίο, τρέμουν στην ιδέα του χειμώνα όλες οι επιχειρήσεις. Κορονίδα της ανάπτυξης, μια σκέτη κοροϊδία. Εγκατάληψη δήμαρχη, μια πλήρη επανάληψη έργων τα οποία αλλάζουν κατά το δοκούν. Και τα δύο ικανοποιούν κάποιες συγκυρίες που στο μέλλον δεν γνωρίζουμε πόσες φορές θα αλλάξουν. Στο είπα και στο ξαναλέω δήμαρχη. Μας επικαλούσες πυροκλογικά με τα φανταστικά σου σχέδια επέτες της πολιτείας. Εσείς είστε ζήτημας. Θα αναφαρμίζατε επιχειρηματικά το Δήμο έτσι που να μην έχει ανάγκη τις επιχορηγήσεις. Έτσι λέγατε. Και στις συνεδεύσεις και στις αντιπαραθέσεις στα μέσα ενημέρωσης. Η αλήθεια είναι ότι αναβαθμίστηκαν με την ανάληψη της Δημαρχίας από εσάς επιχειρηματικά άλλες επιχειρήσεις. Είστε άπιαστοι στην παραγωγή ανακοινώσεων και στο κόστος έκδοσης του εντύπου των δρόμων του Δήμου. Ο μηχανισμός έκδοσης αυτών των κειμένων είναι αλήθεια ότι ναι μεν ανήλεται πλουσιοπάλογα, αλλά είναι άξιος ο μισθός του. Η αλήθεια να λέγεται, θα πάει πολύ καλά. Εγκατάληψη των τοπικών συμβουλίων. Ούτε τη γνώμη τους δεν ζητάτε, τους ξεχάσατε. Εγκατάληψη των πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων. Αυτούς που χρησιμοποίησες ως όχημα των επιδιώξεών σου. Εγκατάλειψη του εμπορικού κόσμου. Ξεχάστηκαν όλες αυτές οι υποσχέσεις για ανάπτυξη. Εγκατάλειψη των αγροτών. Ούτε ένα ευρώ δεν ξοδεύτηκε για αυτούς. Πού είναι εκείνες οι περιβόητες συμμαχίες. Πάντοτε φυσικά υπάρχει και η δικαιολογία, το άλοθη και στο τέλος μερικές από αυτές. Το ποίημα θα εκτελέσει έργα διπλάσια από ό,τι στις θητείες του Σολιάς και ο Θεοδωρίδης. Με ξένα κόλληβα δήμαρχη κάνεις μνημόσυνο. Με τον κόπο και τη δουλειά επί οχταετία όλων ημών που διατελέσαμε, τοπική σύμβουλη, δημοτική σύμβουλη, δήμαρχη, την οποία κατηλεύεστε, κατηλεύεστε ομά, θέλετε να ξεγελάσετε τους δημότες. Εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν κοιμούνται δήμαρχοι και δημότες αυτού του τόπου, την απραξία σου, την αδυναμία σου και να αντιλαμβάνονται όλοι. Έρχεται η στιγμή, μεγάλο μέρος της Δίας τελείωσε κιόλας, που θα σας ανταποδώσω πέρσι. Δεν κινήθηκε στα πλαίσια του ανεκτού. Ενέπλεξε στο Δήμο και στην επαγγελματική σου ενασχόληση. Αντικλείσεις με το εργατικό κέντρο,
συνδικαλιστικές οργανώσεις του ΠΑΜΕ στο όνομα του Δήμου. Απαντήσεις από τον Δήμο για αυτή την ευλογή στις επαγγελματικές ενασχολήσεις. Επίσης, η εργασία κοιμωτών στις προσωπικές σου δουλειές στον προθάλαμο του γραφείου του Δημάρχου. Η υποδοχή ομάδων εργαζομένων στη ΓΕΑ στα γραφεία του Δημάρχου και στα δημοτικά κτίρια. Κατήντησε στο Δήμο παράδειγμα της ΓΕΑ. Το έχω ξαναπεί. Και από εδώ και πέρα πλέον θα τον ονομάζουμε Δήμος Γιαννιδαίου. Αυτός πιστεύω ότι ταιριάζει μέσα από τη λειτουργία σου. Κουνάς το κεφάλι, πολύ κουνάμε το κεφάλι. Και το κοινό εδώ μέσα δίνει και το στίγμα της λειτουργίας σας και της τακτικού Παπα-Κωνσταντίνου σε αυτόν και στους Κοζανίτες οφείλεται η μείωση του ΦΠΑ στην τηλεθέαμαση επί 23 στο 13%. Να μην το ξεχνάμε. Και η αύξηση από 0,4 σε 0,5 του τοπικού πόρου. Καταγγελίες στο Ζερβό, διοικητή και διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ. Στον διευθυντή του ΑΕΗ Σανιτέρου Φιλότα δίχως λόγο. Καταγγελίες στον Υπουργό Παιδείας, στην αστυνομία, για την αδυναμία μας στον αποχιονισμό και όπου αλλού τυχαίνει. Ακόμη και στο Βούγια σήμερα μας είπατε ότι μας είτε ψέματα. Δημότης μπορεί να σας συναντήσει. Πόρτες ερμητικά κλειστές. Ανεκπλήρωτο θα μείνει δήμαρχε το όνειρό σου για αποστασιοποίηση από τις λειτουργίες του Δήμου και την απομόνωση στο παλιό πρώτο δημοτικό σχολείο. Σε συμβούλεψα κατάλληλα. Ευτυχώς, δεν θα μετακινηθείς. Οι κακότεχνες παρεμβάσεις, κουφώματα κτλ. Όμως έγιναν. Το καημένο το πρώτο δημοτικό, το στολίδι του Αμιντέου, χαλάει καθημερινά. 370.000 ευρώ για δίκτυα και αντλίες θερμότητας. Για κλιματισμό, ανάλογο του μεγαλείου του Δημάρχου Ιωσήφιδη. Φαντάζει μακρινό. Δεν τολμάς πλέον ούτε να το διαμεριστείς. Μας ξενίζει πράγμα τη συλλογιστική σου δήμαρχη. Ό,τι έχει σχέση με τον τοπικό πόρο. Υπερφύαλες διεκδικεί στο 97%. Και θυμάστε ότι τις ανασχετούσατε, γιατί τότε πολύ υπεύθυνα σας λέγαμε και ένα 70% να πετύχετε, είναι ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Αντί να σας λέμε, κάνοντας μητροπολιτική, 100% θέλουμε να διεκδικήσετε. Φυσικά, αισθάνεστε ότι μόνο εσείς είστε αυτοδιοίκηση. Ο δεύτερος βαθμός δεν είναι τίποτα. Σας το λέγαμε συνέχεια. Δεν θέλατε να το καταλάβετε. Άλλες 150.000 ευρώ από τη νέα κατανομή. Ανεκμετάλλευτα και αυτά. Κεφάλαια επικαλείστε ότι δεν έχετε. Και αυτά που έχετε είστε ανίκανος να τα διαχειριστείτε. ΔΕΤΕΠΑ. 2 χρόνια χαμένα. Σήμερα ανακοινώνεται την ένταξη του έργου. Περνάτε ξόφαλτσα την προένταξή του από το 2010 με ποσοστό επιδότηση 75% επειδή είχε ενταχθεί στα περιβαλλοντικά και όχι στα ενεργειακά. Σας αφήσαμε μία επιχείρηση με 1.800.000 ευρώ στο ταμείο και 1.000.000 ευρώ εναλλάκτες ξοφλημένους και προενταγμένους που σημαίνει ότι θα πάρετε πίσω το 75% της αξίας τους. Ξινό νερό. Καμία επένδυση μία διετία. Καμία νέα θέση απασχόλησης. Διώξετε τη Μαλαματίνα, επικαλούμενοι δρακόντιες συμβάσεις, δεν ήταν ικανοποιητικές και ικανές για το Δήμο, αλλά είστε έτοιμος, όπως είπατε τελευταία, να κάνετε την ίδια προκήρυξη. Η συνύπαρξη με τον Τζάνταλη επέφερε καλά εκλογικά αποτελέσματα. Αυτό δεν πρέπει να το αρνούμε κανείς μας. Ό,τι έχει σχέση με τις μελέτες, όλα τα έργα που έχουν ενταχθεί είχαν έτοιμες και όριμες μελέτες. Αυτό φαίνεται από το γεγονός των μηδενικών δαπανών για συμπλήρωση αυτών των μελετών. Φτάνουν πια τα παραμύθια. Είναι όλες επιλέξιμες, καμία χαμένη. Καμία μελέτη από αυτούς που συντάχθηκαν δεν πάει χαμένη. Ό,τι καν θέλετε να πείτε, ό,τι καν επικαλείστε. Και προσεγγίζετε το θέμα με λόγια περίτεχνα στολισμένα ότι δίθεν είχαν έλλειμμα, είχαν έλλειψη και εσείς αμέσως τις εντάξατε. Και είστε ο πρώτος Δήμος και οφείλεται σε εσάς για το ότι πετύχαμε να έχουμε μεγάλη απορρόφηση και όχι σε όλους εμάς που επί μια εκπαετία παλεύαμε για όλα αυτά. Από τον εθνικό και δημοτικό θησέα, αν εκείνες οι εκτάσεις δεν ανήκαν στο Δήμο ή αν εκείνες οι μελέτες είχαν πρόβλημα. Κοινοφελής εργασία, λάθος διαχείριση, προσωπικό κόστος, προσωπικό σε κόστος ενός εκατομμυρίου το οποίο το κρατάτε αναξιοποιητό στις προσωπικές εκδουλεύσεις και στις λάθος επιλογές. Πότε δόθηκαν στους Δήμους 128 εργαζόμενοι, δίχως καν ο Δήμος να καταβάλει τίποτε για την απασχόλησή τους. ΔΕΗ, διγλωσία,
Θέλουμε, δεν θέλουμε τελικά η ιδιωτική μονάδα. Έγινε ή δεν έγινε τελικά διαγωνισμός για τη διάνοιξη των ορυχείων του Δεγόρα. Θα γίνει τελικά η μονάδα αποθείωσης. Και τι θέση έχουν για τις ιδιωτικοποιήσεις. Ό,τι έχει σχέση με την αποθείωση, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ στις 27 Δεκάτου 2012. Και εσείς που ασχολείστε με τα ενεργειακά, για πέστε μου, δεν το πήρατε ήδη σαν να μας αναμειώσετε. Εφαρμόζεται η οδηγία για τη μείωση για το μεταβατικό σχέδιο μείωση εκπομπών διοξιδίου του θείου, μονοξιδίου και διοξιδίου του αζότου και σωματιδίων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης της επιχείρησης της ΔΕΗ και δεν είναι μέσα οι μονάδες του αμυντέου. Υποσχόσασταν μονάδα αποθείωσης. Σας το είχε υποσχεθεί ο σεβασμός μας, το λέγατε. Τι γίνεται με επιπλέον από ό,τι πήραμε εμείς το 2010. Το 2012, στο τέλος του έτους, βομβαρδίζεται ο Δήμος με χρηματοδοτήσεις. Θέλετε να σας διαβάσω για τη ΣΑΤΑ, για τα σχολεία. Θέλετε να σας διαβάσω για τη ΣΑΤΑ την οποία ευχαριστήκατε ότι δεν πήρατε. Θα τελειώσω. Για τη σχολή των σχολείων, 17 Δεκεμβρίου. Πήρατε 16.820. Για τη ΣΑΤΑ του 2011 στις 17 Δεκεμβρίου πήρατε, κατανεμήθηκαν 37.400.000. Ο Δήμος πήρε 118.000. Στις 17 πάλι Δεκεμβρίου, για τη ΣΑΤΑ του 12, ο Δήμος πήρε, να σας το πω και αυτό και θα σταματήσω εδώ, πήρε 322.000. Απόδοση από τις παλιές οφειλές. Ο Δήμος πήρε 256.000. Και δεν θέλω να διαβάσω τα υπόλοιπα, να μην κάνω κατάχρηση του χρόνου που έχουν για να κλείσω. Ό,τι έχει σχέση με την Πάνια. Εγκαταλείψατε τη λειτουργία της, αλλά και την κατασκευή. Είναι απέτηση των δημοτών, δήμαρχε, η Πάνια να ανοίξει, να δουλέψει. Και ο λογιστής, αυτόν που είχαμε ορίσει για τον έλεγχο και το κλείσιμο της επιχείρησης, ήταν σαφέστατος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σε δύο εβδομάδες σας είπε ότι μπορεί να ξεκινήσει να κόβει παραστατικά και να δουλεύει το κλείσιμο που είναι αυτοτελές, άμα ήταν μια ουσιαστική παρέμβαση. Κύριε Θεοδόρη, θα σε παρακαλέσω. Κύριε Θεοδόρη, μια διακοπή. Γέρα, ακούγεστε νομίζω. Δεν σε παρακαλέσω. Να διηγείτε και να στάτε. Τα λέγα το όλα έτοιμα. Θέλετε και τις καλέκτες έτοιμες. Κτηματολόγιο. Σας έδωσα ένα φάκελο πλήρη, ο οποίος και κόστησε και χρόνο ήθελε να διεκδικήσετε τις εκτάσεις του Μεράκια, γιατί αυτές είναι που δεν είναι αποτυπωμένες. Όχι γιατί δεν διεκδικήθηκαν μόνο ή δεν δηλώθηκαν από το Δήμο, αλλά γιατί τις δήλωσε το δημόσιο. Και να τις δηλώναμε εμείς πάλι στο δημόσιο τα κατοχυρώνονταν. Υποσχεθήκατε ότι θα λεθεί το θέμα πολύ σύντομα. Τώρα λέτε ότι είναι δύσκολο. Και αυτό γιατί. Γιατί δεσμευτήκατε για το μουσικό γυμνάσιο, το οποίο φαίνεται ότι έχει κολλήσει. Μουσικό σχολείο. Δεν ξέρω τι να πω. Κύριε Θεοδωρίδη, νομίζω ότι υπάρχει συμφωνία με 17, πάμε κοντά από τα 15. Τα δάνεια. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι πήρατε τριετή αναστολή. Μείωση του επιτυχίου κατά 0,5% και οχταετή παράταση. Επομένως, μην επικαλείστε ψευδή στοιχεία για να δικαιολογήσετε τις διαφορές δήθεν των οφειλών που υπάρχουν. Δημοτική βιβλιοθήκη και λοιπά δημοτικά κτίρια. Δεν κτίσατε κανένα δήμαρχο για να δείτε πόσο εύκολο είναι και την άδεια να εκδώσεις και να το κτίσεις. Σήμερα που οι νομοποιήσεις είναι μια πολύ εύκολη και ανέξοδη λύση, έχετε την ευθύνη να δηλώσετε όλα τα δημοτικά κτίρια, μελέτες κόμβου και οι δύο κόμβοι είναι μελετημένοι και της Λεβέας και του Ξενέκου. Αν δεν ήταν ο Βουτάρης και ο Βούγιας, οι βουλευτές, μη θέλετε να καπηλευτείτε μόνο σας και όλος ο κόσμος και οι κινητοποιήσεις και η ομάδα φίλου του Τρένου έκανε θαυμάσια δουλειά. Αρχαιότητες, καταγγελίες του Σπάρτα, τι έχετε να πείτε και οι απαντήσεις εκ μέρους των αρχαιολόγων. Αμήντεα, ο Δέμος μας έλειπε. Ανανεώσιμες πηγές, ούτε μία επένδυση δήμαρχη. Απειλές σε όλους και όλοι διστάζουν και δεν θα γίνει καμία επένδυση. Και ό,τι έχει σχέση με τον διπλασιασμό του ποσοστού, η συμμετοχή μας στο μετοχικό κεφάλαιο κατά 3% δεν σημαίνει διπλασιασμό των εσόδων. Μην προσπαθείτε να ξεγελάσετε κανέναν εκτός αν δεν καταλαβαίνει. Τον Κάφκα. Ταξίδι στα τυφλά με βάρκα την ελπίδα. Τηλεθέρμανση στις κοινότητες. Γιατί κάνατε το μελέτη μόνο στον Άγιο Παντελήμιο και όχι και στις υπόλοιπες.
Ο Τρότς, κύριε Φούντρη. Θα ολοκληρώσω κατά μένα την πρόταση. Είναι διαφήμιση. Επειδή είναι νοσοκομείο, νομίζω μπορεί να πάει. Σα παρακαλώ. Αν νομίζετε ότι είναι ωραίο αυτό να μιλά κάποιο και να βλέπουμε τον αποχαιρισμό. Λοιπόν, έργα του Δήμου. Ο Βαρθολομέο δεν σα αρέσει. Κύριε Μπάντη, σα παρακαλώ. Η διαδικασία πάει πάρα πολύ καλά. Δεν χρειάζομαι ούτε έχω την ανάγκη. Σα παρακαλώ και εσά συνεχίστε πολύ σχολιά. Λοιπόν, να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου τους συνδημότες μας, τους θετιμημένους συνδημότες μας, τους αγαπητούς συναδέλφους, τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο. Είχα ετοιμάσει έναν λόγο, αλλά ο Δήμαρχος πάντοτε με βγάζει εκτός λόγου εμένα. Δηλαδή, έχω ετοιμάσει να πω κάτι, μιλάω ο Δήμαρχος και πρέπει να ανακρίνω τώρα όλη μου την ομιλία. Και ξέρετε γιατί. Γιατί καλεστήκαμε εδώ σήμερα να μάθουμε τα πεπραγμένα του έτους που μας πέρασε. Τι είναι η γλώσσα πεπραγμένο? Πεπραγμένο είναι αυτό που έχει ολοκληρωθεί, κάτι που αποτελεί τελειωμένη πράξη, το σύνολο πράξεων που ολοκληρώθηκαν από ένα επίσημο όργανο μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Πατητική μετοχή του ρήματος πράτου, το οποίο σημαίνει κατορθώνω, αποκτώ, επιφέρω αποτέλεσμα. Θα τα λέει ο Παπανδρεόπουλος, θα λένε όλα τα λεξικά. Όχι αυτά που έχουμε στο μυαλό μας ή που θέλουμε να κατορθώσουμε τις προθέσεις μας. Αλλά αυτά που έχουμε χειροπιαστά, τα έργα μας, αυτά που μπορούμε σήμερα να τα απολαύσουμε. Και άκουσα έργα πολλά σήμερα. Έχουμε ανακύκλωση συσκευασιών φαρμάκων, έχουμε ωφέλη από το σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας, έχουμε τηλεθέρμανση σε όλα τα χωριά, έχουμε τηλεθέρμανση τελειωμένη στο Αμίγκλιο, στη Λακιά και στο Φιλότα. Έχουμε ανάπλαση του Βαρικού, έχουμε το τρίτο νηπιαγωγείο Μιντέου, έχουμε τους δύο παιδικούς σταθμούς, έχουμε τον περιφερειακό του Μιντέου, έχουμε την επεξεργασία των λιμάτων στις Λίμνες, την επεξεργασία των λιμάτων στο Φιλότα, έχουμε τον δρόμο Κέλης Αγίου Αθανασίου, έχουμε την αξιοποίηση των νέων επιστημών, όσων στον αριθμό είναι αυτοί που αξιοποιήθηκαν, έχουμε την ειδική ζώνη ανάπτυξης, διανοίξεις δρόμων, έχουμε τον δρόμο Βαλκόνερου Αγίων Αναργύρων, ο οποίος είναι ένας δρόμος λαμπρός και μπορεί καθένας να τον περνάει χωρίς κίνδυνο. Έχουμε κίτρινες διαγραμμίσεις παντού. Έχουμε έναν πολιτισμό σε πολύ σημαντικό επίπεδο, ο οποίος όμως περιέχει μόνο μουσική, δεν περιέχει θέατρο, δεν περιέχει κινηματογράφο, δεν περιέχει φωτογραφία, δεν περιέχει ζωγραφική, δεν περιέχει καμία από τις υπόλοιπες τέχνες, παρά μόνο τη μουσική. Που δοκιμάστηκαν οι αντοχές των αιρετών, όχι οι αντοχές των κατοίκων. Και κατά δήλωση του Δημάρχου, τα πήγαμε πολύ καλά. Είχαμε κάποια μικροπροβλήματα, δεν έκλεισαν όμως ποτέ οι δρόμοι. Έχουμε μια αναβαθμισμένη επιχείρηση ξινού νερού με αύξηση των πωλήσεων. Και πράγματι, εκεί που θέλω να σταθώ είναι για να μην γίνω άδικος, γιατί έχω και θετικά να πω για τα πεπραγμένα, είναι ότι πράγματι έχουμε μια δικαία και ένα νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το οποίο κάνει φιλότιμες προσπάθειες πραγματικά με μειωμένη χρηματοδότηση, επιτελεί το έργο τους. Επιτελούν το έργο τους. Και θέλω να σας πω το εξής, αγαπητοί συνδημότες μου και κύριοι συνάδελφοι. Μέτρησα, μπορεί από μαγνητοφώνηση να με βγάλει αληθή ή ψεύτη, 52 θα. Ο Δήμαρχος στο λόγο του είπε 52 θα, στα πεπραγμένα, σε αυτά δηλαδή που η ελληνική γλώσσα οριοθετεί σαν το σύνολο των πράξεων που έχουν έρθει σε πέρας, είπε 52 θα. Αυτά είναι τα περίφημα θα, που ανεξαρτήτως κομματικής επιλογής ή πολιτικού ιδεολογήματος που κατά καιρούς επιλέξαμε να υποστηρίζουμε, φέραν την χώρα στη σημερινή κατάσταση. Τα τελευταία 35 χρόνια ακούγαμε θα, μεγαλεπίβολα θα. Και η κατάσταση ήρθε στο σήμερα, ήρθε στη σημερινή μορφή της. Και όχι μόνο της χώρας, αλλά και ειδικότερα του τόπου. Και ξέρετε γιατί αναφέρομαι στον τόπο, γιατί οι δημότες Αμιγκαίου έχουμε, κατά το οξύμορο του λόγου, μια ευτυχέστατη δυστυχία. Να έχουμε έναν τόπο ευλογημένο, έναν τόπο ο οποίος να είναι πολλαπλώς ευνοούμενος από απόψεως φυσικού περιβάλλοντος, εμψύχου, δυναμικού, ενεργειακών αποθεμάτων και έναν τρόπο που, εάν παρακολουθήσουμε τον λόγο του Δημάρχου, μάλλον είμαστε πολύ μπροστά, έχουμε επιλύσει τα περισσότερα των προβλημάτων μας, αλλά αν ψάξουμε τα θα του λόγου του, σε μια πανηγυρική τελετή, ενδεχομένως, δεν συμμερίζομαι την άποψη του κ. Θεοδωρίου αυτοτελώς να τον ονομάσουμε για Αμίγκλιο, μπορούμε να τον ονομάσουμε θα Αμίγκλιο. Είναι ανατρεπτικές δηλαδή σε σχέση με αυτά που πιστεύει. Ο Δήμαρχος μας αποκαλεί μηδενιστές, εχθρούς της ανάπτυξης του τόπου, επικίνδυνα λαϊκιστές, ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούμε να
αναπτύξουμε παραταξιακά ωφέλη. Και αυτό γιατί. Γιατί οι απόψεις μας είναι αυτές που διαφέρουν από την αντίληψη του Δημάρχου για τα πράγματα του τόπου. Ποια είναι αυτή η άποψη του Δημάρχου? Ταξιδεύει ο Δήμαρχος σε όλη την Ευρώπη και σε όλη την Ελλάδα προσπαθώντας να επιλύσει τα προβλήματα του Δήμου. Αυτό δεν πρέπει να κάνει ένας Δήμαρχος. Αυτό πρέπει να κάνει ένας Δήμαρχος. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι το να είναι ο Δήμαρχος σε κάθε χωριό και σε κάθε πανηγύρι δεν είναι το ζητούμενο. Να ταξιδέψει. Βέβαια, το ταξίδι ποιητικά και όχι μόνο είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πού και πού όμως πρέπει να βλέπουμε την Ιθάκη μπροστά μας. Να προσπαθούμε να την αγγίξουμε. Το ταξίδι δεν είναι από μόνο του η ουσία, είναι χαρά, αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Αυτά είναι ωραία και έχουν μια επέκταση χρόνου και είναι πολύ ωραία που προγραμματίζονται, είναι πολύ ωραία που σχεδιάζονται, είναι θεμητό και του αξίζουν συγχαρητήρια. Πρέπει όμως μέσα από όλο αυτό το πλέγμα να δούμε και έργα. Πρέπει να δούμε έργα. Πρέπει κάποιος από εμάς να μπορεί να το πιάσει αυτό το πράγμα. Να μπορεί να το περπατήσει αυτόν τον δρόμο. Και την ώρα έτσι που κάποιος αρχίζει και το στέκεται και σκέφτεται μήπως πραγματικά υπάρχει όραμα, υπάρχει στόχος, υπάρχει σχέδιο, μήπως πράγματι υπάρχουν πράγματα που δεν τα βλέπουμε, εκείνη την ώρα αν κοντοσταθεί και γυρίσει το κεφάλι, τι βλέπει? Αντικρίσει μια επιδεικτική αδιαφορία για τα σημερινά, τα απλά, τα απτά πράγματα, τα καθημερινά, μικρά και μεγάλα, αυτά που μπορούν να δώσουν πνοή και ελπίδα στον άνεργο, στον νέο, στον αγρότη, στον κάθε συνδημότη που καμπουριάζει σήμερα από την τινή οικονομική κατάσταση που έχει φτάσει ο τόπος, αλλά μαζί και στον επιχειρηματία και στον ελεύθερο επαγγελματία και στον έμπορο, ο οποίος επιζητά δομές και ευκαιρίες για να αναπτύξει την επιχείρηση πρώτα να ανακάμψουμε. Και εμείς δεν βρισκόμαστε καν σε αυτό το στάδιο. Κύριοι της Δημοτικής Αρχής και ειδικότερα εσείς, κύριε Δήμαρχε, σας το έχουμε ξαναπεί. Τότε μας διαβάσατε και μας λιδωρούσατε, είπατε ότι τα λέμε αυτά επειδή ποτέ δεν θα γίνουμε δημοτική αρχή και εγώ προσωπικά δεν θα γίνω ποτέ δήμαρχος. Λες και αυτό είναι θέσφατο ή λες και η θέση είναι. Μάλλον και η ηλεκτρική καρέκλα τη βλέπω, όσο την κρατάτε. Σας κατηγορούσαμε, λέτε, για έλλειψη προθέσεων. Δεν σας κατηγορήσαμε ποτέ για έλλειψη προθέσεων. Αλίμονο ο δήμαρχος και οι συνεργάτες του να μην έχουν αγαθές προθέσεις για τον τόπο τον οποίο διοικούν. Αλίμονο, ποιος δήμαρχος θα το έκανε αυτό? Προαίρετα σας λέγαμε πάντοτε, δεν είναι ότι δεν θέλετε, είναι ότι δεν μπορείτε. Αυτό δεν είναι, δεν μπορείτε γιατί δεν υπάρχει ένας κεντρικός σχεδιασμός, δεν υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι και αυτοί οι στόχοι είναι μακροπρόθεσμοι πολύ. Δεν υπάρχει στόχος για την αγροτική ανάπτυξη, δεν υπάρχει στόχος για τον εμπορικό κόσμο, δεν υπάρχει ορθολογιστική και θεματική, τουριστική, προοπτική και ευμάρεια. Δεν υπάρχει πολιτισμός γιατί υπάρχει μόνο μουσική στο μυαλό σας για πολιτισμός. Δεν υπάρχει καταπολέμηση ή προσπάθεια καταπολέμηση της ανεργίας και κυρίως των νέων. Εκεί βέβαια πρέπει να παραδεχτώ όπου υπάρχουν στόχοι είναι η ενεργειακή διακήρυξη. Αλλά αυτούς τους στόχους πρέπει να τους καταστήσουμε σαφέστερους από ό,τι τους έχουμε στο μυαλό μας, διότι εκεί φοβούμαι ότι πρέπει να διηλύσουμε λίγο τον κόνο όσον αφορά τις προθέσεις. Με τα πεπραγμένα του 2012-2011, ακούσαμε αυτά που σε μια συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου πέρσι μας υπόθηκαν. Φοβούμαι ότι είναι αυτά που θα ακούσουμε του χρόνου. Μας έρχονται τεχνικά προγράμματα 600 και έργων. Το τελευταίο τεχνικό πρόγραμμα που μας ήρθε ήταν 609 έργα. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόγραμμα, δηλαδή, το οποίο έχει εκδοθεί και έχει περάσει κατά πλειοψηφία από το Δημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει στα πρακτικά, το οποίο περιγράφει 609 έργα. Έχετε πράγματι ένα ελαφρυντικό, αυτό της οικονομικής δυσπραγίας και της ελαττωμένης ενδεχομένως οικονομικής χρηματοδότησης από πλευράς του κράτους. Ο κύριος Θεοδωρίδης δεν το παραδέχεται ολοκληρωτικά, εσείς το επικαλείστε συνεχώς. Αυτό δεν είναι ένα αφοριστικό και ολόπλευρο άλοθη για το να μην κάνετε έργα. Εκτός και αν έρθετε και συνομολογήσετε μαζί μας και συνομολογήσουμε όλοι μαζί ότι ο προγραμματισμός σας και οι υποσχέσεις σας ήταν πολύ περισσότερες από αυτά που πραγματικά και λόγω της οικονομικής συγκυρίας μπορείτε να κάνετε και έτσι έρθετε και μας πείτε ότι θα κάνετε πολύ λιγότερα από αυτά που προσδοκούσαμε στο λιγομήκες μέλλον που σας απομένει σαν Δημοτική Αρχή. Στη ζωή για κάθε γεγονός υπάρχουν πολλές θεωρίες, πολλές θεωρήσεις, πολλές απόψεις και πολλές σκοπιές που βλέπει καθένας στο γεγονός.
Η αλήθεια όμως είναι μία για κάθε γεγονός. Δεν υπάρχουν πολλές αλήθειες. Και αυτήν όσοι βρισκόμαστε εδώ και όσοι κατοικούν στον Δήμο Αμιντέο, τη γνωρίζουν. Δεν έχει σημασία αν την παραδέχονται όλοι. Κάποιοι μπορεί να την παραδέχονται, κάποιοι όχι. Κάποιοι να μην το ξέρουν, κάποιοι να μην θέλουν να τη δουν. Το ζήτημα είναι ότι κλείνοντας τα μάτια, ο καθένας μόνος του γνωρίζει την αλήθεια για το περιβάλλον που ζούμε. Η αλήθεια είναι πάντοτε σκληρότερη, γι' αυτό και ο κόσμος δεν είναι γεμάτος ειλικρινής, έλεγε ο Πλάτων. Η αλήθεια στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι τα πεπραγμένα της Δημοτικής Αρχής δεν είναι μηδενικά, δεν είναι απαξιωτικά, υπάρχουν προϋποθέσεις, αλλά είναι λίγα, είναι ελάχιστα σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαν και θα έπρεπε να γίνουν. Και όταν λέμε πεπραγμένα, θέλω κλείνοντας να σας θυμίσω ότι είναι μετοχή παθητικού παρεκκειμένου του ρήματος Πράτο, που σημαίνει επιφέρω αποτέλεσμα, φέρνω σε πέρας μία ενέργεια. Ευχαριστώ.